Ο τρίτος νικητής του πρώτου φεστιβάλ Σαλάτας από το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας και από την εταιρεία Καλαμάτα Παπαδημητρίου είναι από τη Σχολή Λεμόν. Ωραία. Λεμόν δεν γυροκρατήματο. Και είναι ο κύριος Ευθύμιος Νικολόπουλος. Για να μπορέσει να πάρει το βραβείο. Οι ταπεινές φακές λοιπόν είδατε ότι μπορούν να φτάσουν και να γίνουν οι νικήτριες σε έναν μεγάλο διαγωνισμό. Εντάξει, Ευθύμια. Συγχαρητήρια. Θα πούμε κι άλλα. Η δεύτερη νικήτρια λοιπόν του πρώτου φεστιβάλ Σαλάτας είναι από το ΙΕΚ ο Μυρός και είναι η Χριστίνα. Σου, η γιαγιά σου, ο παππού σου και είναι πολύ συγκινητικό. Μια φωτογραφία παρακαλώ. Κεράκια, κεράκια. Από εδώ εδώ κέρδισες. Μπράβο. Λοιπόν, μένεις μαζί μας και τώρα, πριν πάμε στο πόλο, θέλω κάτι να πω στα το ξέρουμε όλοι ως κέιλ, έγινε γνωστό το κέιλ, και είναι η απλή λαχανίδα, εντάξει. Η λαχανίδα την οποία και αυτή μέσα σε αγωγικά πριν μερικά χρόνια την είχαμε του πεταμού, έχει γίνει μόδα πια σε όλο τον κόσμο. Η Χριστίνα την πήρε, ο Γιάννης σου είπε τα καλύτερα λόγια και ας μην είναι εδώ και πήρες αυτή τη βαθμολογία και πήρες τη δεύτερη θέση. Πραγματικά, Χριστίνα, σου εύχομαι συγχαρητήρια και εύχομαι να πας ακόμα πιο ψηλά. Μάλλον η δημιουργία του είναι πήρε όλους τους συναδέλφους και εμένα, φάνηκε επαγγελματίας, είχε κάνει φοβερή mise en place και νικητής είναι από το ΙΕΚ Horizon. Thank you.
Γυρίστε όλοι λίγο, από εδώ είναι η φωτογραφία. Έτσι εδώ, παιδιά, πάμε. Άντε, ναι, φωνάξτε να μάθω. Από εκείνη η κάμερα. Δεν πειράζει, εδώ πάμε. Ένα, δύο, τρία. Έφτιαξες ένα πιάτο και έκανες ας μία... Ας πάμε λίγο τον νικητή στη μέση. Μία μιζαν πλάς. Μπράβο, παιδιά. Να βάλουμε και τα παιδιά. Μετά. Εντάξει, παιδιά. Έφτιαξες ένα πιάτο και μία μιζαν πλάς που σίγουρα θα μπορούσε να είναι σε ένα εστιατόριο που να έχει πάρει είτε χρυσό σκούφο είτε κάποιο βραβείο. Έτσι πιστεύω. Ένα δυνατό πιάτο που νομίζω όλοι μας το ζήλεψαν, τουλάχιστον εγώ δεν σου κρύβω ότι το ζήλεψα για τη δουλειά που έκανε και νομίζω ότι άξιζε αυτή η δουλειά. Μεγάλο βράδυ. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές μου, πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος ταυτόχρονα, τρέμω λίγο τώρα. Αλλά οκ, το ταξίδι τώρα ξεκινάει, ευχαριστώ πολύ. Ένα, δύο, τρία, πάμε παιδιά. Μπράβο, χαμογελάστε, σηκώστε τα και στον αέρα. Σηκώστε τα έτσι, έτσι μπράβο. Δώστε ζωντάνια, κινηθείτε. Θα σας ανακοινώσουμε ότι το δεύτερο φεστιβάλ σαλάτας παίρνει σάρκα και οστά. Ξεκινάει πιο δυναμικό, σε ακόμα περισσότερες πόλεις, με ακόμα περισσότερους συμμετέχοντες. Πληροφορίες θα έχουμε μέσα στο Δεκέμβριο από το Σχολείο Τουρισμού, που μας έχει βοηθήσει αφάνταστα και προσωπικά από μένα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Μας έχετε γεμίσει τόσο πολύ δύναμη που θα κάνουμε και εμείς πραγματικά ό,τι μπορούμε να προχωρήσουμε αυτό το θεσμό να γίνει, να τον έχουμε για πολλά χρόνια και κάθε χρόνο να γίνεται και καλύτερος. Και αυτό που θέλω να πω είναι σε όλους τους φιναλίστ ότι συμφωνήσαμε και αυτό το συμφωνήσαμε αυτές τις μέρες ότι θα δημιουργήσουμε μια κοινότητα ώστε αυτά τα παιδιά που τα κατάφεραν και έφτασαν μέχρι εδώ δεν τους ξεχνάμε, δεν μένουμε στους τρεις νικητές. Φτιάχνουμε όλοι μαζί μια κοινότητα, θα ανακοινώνουμε σεμινάρια, θα ανακοινώνουμε δράσεις και όλοι μαζί θα φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο κόσμο της μαγειρικής που θα προχωρήσουμε να πάμε τη γαστρονομία μας αυτό που είπε και ο πατέρας μου. Λιθαράκι, βήμα πιο κάτω. Σφυρίζουμε τη λήξη και σφυρίζουμε και την έναρξη του δεύτερου φεστιβάλ ελληνικής σαλάτας. Μήπως είναι συντονισμένοι, το Δεκέμβριο θα υπάρχει όλη η πληροφόρηση. Σας ευχαριστώ. Thank you.